Πώς σχολιάζεις μία επιστολή που έστειλε η Νόβα στη Σούπερ Λίγκα που ουσιαστικά ετοιμάζει ένα πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό? Δεν περνάει από το μυαλό μου ότι θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλος. Θα μειώσεις την πραγματικότητα τα χρήματα που θα δίνει στη Σούπερ Λίγκα, άρα και το μπάτζετ. Εμάς δεν θα μας ενοχλήσει. Θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα για τις άλλες ομάδες, νομίζω. Νομίζω ένα από τα μεγάλα λάθη που έχουν γίνει είναι που δεν εμφανίζεται κάποιος να πει δημόσια την αλήθεια στον κόσμο. Μπορεί η αλήθεια να ενοχλήσει σε πρώτη φάση, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω είναι αυτή που θα εκτιμηθεί. Από πέρσι το Δεκέμβριο και μιλάω στο διάστημα που είμαι εγώ στην ομάδα, ξέροντας και αρχίζοντας να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα πόσο δύσκολα είναι, πολλές φορές είχαμε πει ότι πρέπει κάποιος να βγει δημόσια και να εξηγήσει στον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα. Μπορεί παλιά να είχαν ζητήσει να κάνει υπομονή, να έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη λύση, θα έπρεπε να γίνει αυτό. Θα έπρεπε να βγουν και να πούν στον κόσμο: κοιτάξτε να δείτε, σας είπαμε 5 χρόνια ότι πρέπει να κάνετε υπομονή για να φέρουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Από τη στιγμή όμως που γίνανε λάθη και δεν έγινε αυτό, ότι ξέρετε, πρέπει να ξανακάνετε υπομονή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή ήταν η αλήθεια. Αυτή είναι η δική σου αλήθεια. Ναι, αυτό ήταν και αυτό υπάρχει και αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, παρότι είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει, η μοναδική επαφή προς τον κόσμο ήταν μέσω ανακοινώσεων, μέσω δηλώσεων, και όλο αυτό το διάστημα αυτό που γίνεται είναι να βγαίνει ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Ζουνίδης, και να μιλάει αυτός. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να βγουν κάποιοι άλλοι να μιλάνε, γιατί αυτό γιατί δεν, μου κάνει, να δεν μου κάνει καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μιλήσει. Θα πρέπει να γίνουν οι ρόλοι, γιατί και εγώ έχω μπει και σε άλλα πράγματα που δεν είναι η αρμοδιότητά μου, και αυτό αντιλαμβάνομαι αρκετές φορές ότι μου απορροφάει την ενέργεια και τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Και νομίζω ότι ίσως είναι και ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα αγωνιστικά στην ομάδα. Είναι κάτι όμως που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το βγάλω όσο γίνεται από το μυαλό μου, όσο είναι αυτό εφικτό, έτσι ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ περισσότερο στο αγωνιστικό, όσο δύσκολα είναι, όσο και αν δύσκολα είναι τα πράγματα στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Η ΑΕΚ πριν λίγα χρόνια έπεσε 2 κατηγορίες. Στην ΑΕΚ υπήρχε, νομίζω, φάνηκε ότι υπήρχε ένα σχέδιο, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Είναι ανταγωνιστική. Η ΑΕΚ όμως έπεσε, αλλά λυθήκανε τα προβλήματά της. Έκανε υπομονή 2 χρόνια και βρέθηκε τώρα. Έχουν αλλάξει νόμοι, δεν είναι οι ίδιοι. Τώρα τα χρέη τα χρεώνεται. Θα τα χρεωθεί ο κύριος Αλαφούζος? Δεν τα ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτά. Στο σίγουρο είναι ότι έχουν αλλάξει νόμοι και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός αξίζει να το τραβήξει αυτό. Δεν είναι. Από αυτά που ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς τα οικονομικά, ποια είναι τα χρέη της ομάδας. Από αυτά που ακούω όμως, δεν νομίζω ότι για ένα κλαμπ του μεγέθους που είναι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς να κάνεις αν έχεις ένα σχέδιο και ένα πλάνο, που μπορεί σε 2-3 χρόνια τα πράγματα να έχουν αλλάξει χωρίς να χρειαστεί να πέσει η ομάδα ή να γίνει κάτι διαφορετικό. Μπορείς να βγεις και στον κόσμο και να μιλήσεις αληθινά και να του πεις: κύριε, η κατάσταση αυτή είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι αυτή. Το πλάνο μας πρέπει να είναι αυτό, το budget μας πρέπει να είναι αυτό, οι στόχοι μας πρέπει να είναι αυτοί. Αν θα γίνει από κάποιον, νομίζω ότι πολύ, πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περιμένει κάποιος ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Δυστυχώς δεν εμφανίζεται κάποιος αυτή τη στιγμή. Δεν δείχνει τη διάθεση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί Παναθηναϊκοί που κάποιοι ίσως το δουλεύουν αυτό. Αντέχεις?
θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Είσαι εδώ, με καρδιά, ψυχή. Κοιτάξτε, και αντέχεις. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, φαίνεται. Τώρα το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο. Κοιτάξτε, αν το δείτε και επαγγελματικά, το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό μου. Αυτή τη στιγμή ποιο να μιλήσω, τι θα κάνω. Δηλαδή, με ποιον θα σου πει, θέλεις να μείνεις, Μαρίνο, στην ομάδα, δεν θέλεις να μείνεις, να μπεις σε μια άλλη διαδικασία για να κοιτάξω κι εγώ επαγγελματικά τι θα πρέπει να κάνω. Δεν μπορείς όμως να μιλείς με κάποιον, αν δεν αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα δεν μπορεί να πεις κάτι. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί κάποιος και ανεξάρτητα αν θα είναι προπονητής ο Ζουνίδης ή κάποιος άλλος, τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Μην μου τα λες αυτά και με τρομάζεις. Να μην είναι κανένας άλλος προπονητής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να πει: βάζω τα λεφτά μου, θέλω να είναι άλλος προπονητής. Αυτό είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το σίγουρο είναι ότι όσο είμαστε εμείς στην ομάδα, με τα λάθη μας, με τα καλά μας και με τα λάθη μας, το σίγουρο είναι θα δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή την ομάδα. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω ότι ήρθες εδώ για να πεις αλήθειες. Το λέγαμε όταν μπήκες μέσα. Ποια είναι, κατ' εσέ, η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό? Τι βλέπεις να γίνεται? Βλέπω πολύ δύσκολα ότι είναι τα πράγματα. Θα πέσουμε ή θα αντέξουμε? Αγωνιστικά, υπάρχει δύο τρόποι να πέσουμε. Ένας είναι αγωνιστικά και ο άλλος είναι εξωαγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν το συζητάω καν. Αντίθετα, πιστεύω ότι με όσες αποχωρήσεις και αν γίνουν, με ό,τι χρειαστεί και να γίνει, ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα είναι ψηλά. Το πιστεύω αυτό, πιστεύω στη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Σας είπα, μέσα από όλο αυτό το άσχημο περιβάλλον έχει έρθει τόσο κοντά ο κόσμος στην ομάδα που θα δώσει όθηση. Είναι πολύ, πολύ, πολύ βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού για να μην πάει ψηλά. Εξωαγωνιστικά δεν το ξέρω. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούμε, να κάθε μέρα που περνάει να υπάρχουμε, κάθε μήνας που βγαίνει να λέμε δόξα τω Θεώ προχωράει η ομάδα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.